του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καρπενησίου. Και η Λένα. Ας δούμε πώς τραγουδάνε το μυρολόι της Παναγίας σε αποσπάσματα από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τις ηχογραφήσεις επιμελήθηκε η Δόμνα Σαμίου. Παραλλαγή από το ΡΕΙΣ ΝΤΕΡΕ Ερυθρέας της Μικράς Ασίας. Αϊ, αϊ μου Γιάννη πρόδρομε και βαφτιστή του γιού μου. Που είναι με ο γιούκας μου και σε ο δάσκαλός σου. Δεν έχω στόμα να στα πω, γλώσσα να στα μιλήσω. Κι ούτε η καρδιά μου τα βαστά, να σου τα ομολογήσω. Βλέπεις εκείνον τον γυμνόν τον παραπονεμένον, όπου φορεί που καμίσως το αίμα βουτυγμένο. Παραλλαγή από τον Μπαϊντήρη Μικράς Ασίας.
Ακούτε το ράδιο Καρπενήσι. Παραλλαγή από τη Μυτιλίνη. Ψέλνει η χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Καρπενησίου. Η ηχογράφηση έγινε στο Ναό της Αγίας Παρασκευής Καρπενησίου. Παραλλαγή από την Καταβόθρα.
αλλά και από τα άγραφα. Ο Κύριος σε θέλησε να μη σε περιβολεί, να λάβει δειγνωμιστικό για να τον λάβουν όλοι. Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της, τις προσευχές της έκανε για τον Παραλλαγή από το Καρπενήσι, την Αγία Τριάδα και από το χωριό μου τη Λάσπη. Καρδιά, καρδιά, φτιάξε καρδιά, φτιάξε τρία περόνια. Εκείνος ο παράνομος βάλει και φτιάχνει πέντε. Συμφάρα έχουν τα φτιάξες, πρέπει να μας διδάξεις. Βάλτε τα δυο στα πόδια του, τα άλλα τα δυο στα σκύρας. Το πέμπτο το φαρμάκερο, βάλτε το στην καρδιά του. Αίμα και νερό, να λιγωθεί η καρδιά του, να λιγωθεί, να μαραθεί και τότε να πεθάνει. Η Παναγιά σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγωθεί. Ακούτε το ράδιο Καρπενήσι και την εκπομπή για τη Μεγάλη Παρασκευή του ΕΚ Καρπενησίου. Παραλλαγή από το Κερασοχώρι και την Κρέντη. Σαν νερό της δείξανε τρία κανάτια μόσχο και τρία μυρωδάτικα για να έρθει ο λογισμός της. Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της. Ζητάει μαχαίρι να σφαεί, γκρεμό να πάει να πέσει. Ζητάει φωτιά για να καεί για το μονογενή της. Λάβε κυρά μη πω. Παραλλαγή από το Κλαψί. Κινήσει η μάνα του Χριστού και η Μάρθα του Λαζάρου. Η Μάρθα η Μαγδαληνή και του Λαζάρου μάνα. Και μπήκανε στη στράτα τους και τέσσερις αντάμα. Σαν πήραν το στράτη, στράτη, στράτη το μόνο πάτη. Το μόνο πάτη ξεβάλε με στούλη στη την πόρτα. Η Παναγιά η Δέσποινα με πόνο της φωνάζει. Φωνάζει η πόρτα του ληστή την πόρτα του. Ανοίξε πόρτα του ληστή και πόρτα του πιλάτου. Η πόρτα πόρτα φόβης ανοίξε μοναχή της. Παραλλαγή από τον Πλάτανο Κλητσού, το χωριό μου. Κοιτάει ζερβά, κοιτάει δεξιά, κανένα δεν γνωρίζει. Κοιτάει και δεξιότερα, βλέπει τον Άγιο Γιάννη. Αγαπημένε μαθητή του δυστυχού του γιού μου, μην είδες τον ήλιο καμού. Παραλλαγή από τον Τρυπόταμο. Τι να σου πω, μανούλα μου, που διάφορο δεν έχεις. Μόνο το Μέγα Σάββατο, κάτσε να μ' απαντεύεις. Που θα λαλήσει ο πέτεινος, θα σμαλήσει.
Οι Χαλκιάδες, δηλαδή οι συντηρουργοί, στα περισσότερα χωριά ήταν γύφτοι. Η λέξη γύφτος προέρχεται από τη λέξη Αιγύπτιος. Από εκεί συνδέεται και η λέξη Φαραώ. Για να εξηγήσει ο απλοϊκός νους τη διαρκή περιπλάνηση των γύφτων, επινόησε την ιστορία της κατασκευής των καρφιών του κυρίου από αυτούς. Σε κάλαντα άλλων περιοχών, παραδείγματος χάρη η Φούρνη Ικαρίας, διασώζεται υποτιθέμενη απάντηση της Παναγιάς: «Άντε μωρέα τσίγκανε, στάχτη να μην ποτάξεις, μη δε διπλό που κάμεις ως τυράχη σου μη βάλεις». Ακούτε το ράδιο Καρπενήσι και την εκπομπή για τη Μεγάλη Παρασκευή του ΕΚ Καρπενησίου. Σύντομα ευλογητάρια της Μεγάλης Παρασκευής. Ψέλνει η παιδική χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Καρπενησίου. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Σήμερα όλοι κλείβονται και τα βουνά λείπονται. Σήμερα έβαλαν βουλή οι ανομοί Εβραίοι. Οι ανομοί και τα σκυλιά και τρεις καταραμένοι. Για να σταυρώσουν το Χριστό, τον πάντα βασιλέα. Ο Κύριος θέλησε να μπει σε περιβολή. Να λάβει δείπνο μυστικό, να τον συλλάβουν όλοι. Τη Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της. Τα προσευχά της έκανε για το μονογενή της. Φωνή της ήρθε εξ ουρανού και παρκαγγέλου στόμα. Σπουτάνουν κεράμι προσευχές, φτάνουν και οι μετάνιες. Και τον Θεό σου πιάσανε και στο χαρτιά τον πάνε. Και στο πιλάτο τις αυλές εκεί τον διεργνάνε. Χαλκιά, χαλκιά, φτιάσε καρφιά, φτιάσε τρία πυρόνια. Και εκείνος ο παράνομος μπορεί και φτιάνει πέντε.
Τι παρέα που τα αυτιά σας πρέπει να μας διδάξεις. Βάλτε τα δυο στα χέρια του και τα λαριό στα πόδια. Το πέμπτο το φαρμάκερο βάλτε το στην καρδιά του. Να τρέξει αίμα και νερό να λιγωθεί η καρδιά του. Τι Παναγιά σαν τ' άκουσε έπεσε και λιγώθη. Στα μη νερό της ρίξανε τρία κανάδια μόσχο και τρία με ροδόστα μου για να της έρθω νοστής. Και σαν της ήρθω λόγισμο και σαν της ήρθω νοστής ζητάει μαχαίρι να σφαγεί φωτιά να πάει να πέσει. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι κρύβονται και τα βουνά λοιπόν τη σήμερα έβαλαν βουλή. Πήγαν ομοί Εβραίοι, μιαν ομοί και τα σκυλιά και τρεις καταραμένοι για να σταυρώσουν τον Χριστό. Τον πάντα βασιλέα τον πήγαιναν, τον έφερναν στο χαλικιά την πόρτα και ο χαλικιάς δε δέχτηκε. Τον πήγαιναν στο γύφτο, βρε χύφτε, βρε σκυλό γύφτε. Φτιάξε τρία πυρούνια κι αυτός ο σκύλο φάραγος. Βαρύ και φτιάχνει πέντε σύφαραε που τα φτιάξες. Εσύ θα μας διατάξεις. Τα δυο βάλτε στα πόδια του, τα άλλα τα δυο στα χέρια του, πέμπτο το φαρμάκυρο. Παίξτε το στην καρδιά του να τρέξει αίμα και νερό, να λιγωθεί η καρδιά του. Η Παναγιά η Δέσποινα, καθόταν μοναχή της, τις προσευχές της έκανε για το μονογενή της. Φωνή της ήρθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα σώσον κυράν τις προσευχές, σώσον και τις μετάνιες. Το γιο σου τον επιάσανε και σαν ληστή τον πάνε και στου Πιλάτου τα σφαγιά εκεί τον τυραννάνε. Η Παναγιά σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγώθη, στα μνή νερό της φέρανε. Τρία καράτια μουστο και τρία μυροδόσταμνα, για να της έρθω νουστής. Κι όταν της ήρθω λόγισμος, κι όταν της ήρθω νουστής, σε τη φωτούλα να καεί, σε την κρεμό να πέσει, με τη μαχαίρι να σφαγεί για το μονογενή της. Μιγδαλινή και του Λαζάρου η μάνα και του Ιακώβου οι αδερφοί, τέσσερες σαν τα μασαν πήραν το στρατή στρατή, στρατή το μονοπάτι, το μονοπάτους έβγαλε, με στου ληστή την πόρτα. Άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα του Πιλάτου και πόρτα από το φόβο της. Ανοίγει μοναχή της, κοιτάει δεξιά, κοιτάει ζερβά, κανένα δεν γνωρίζει. Κοιτάζει δεξιότερα, βλέπει τον Ιωάννη. Βρε Ιωάννη πρόδρομε και παπιστή του γιού μου, μην είδες το παιδάκι μου, τον εδιδάσκαλό σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροκάλαμο για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο το παιδί, το παραπονεμένο που φορεί στην κεφαλή, αγκαθινό στεφάνι. Η Παναγιά πλησίασε και το συχνό ρωτούσε, δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς γιέ μου, τι να σου πω μανούλα μου που διαφορό δεν έχεις. Μόνο το Μέγα Σάββατο κατά το μεσονύχτι όταν λαλείς ο πέτεινος και ψάλλουν οι καπαπάδες, τότε κι εσύ μανούλα μου να έχεις χαρές μεγάλες.